Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία Κώστας Κατσιμίγας ζήτησε με επιστολή του από το σύνολο των Περιφερειακών Συμβούλων να γνωμοδοτήσουν αρνητικά για λόγους δημοσίου συμφέροντος στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά την εγκατάσταση αιωλικού πάρκου 8 γιγαντιαίων ανεμογεννητριών στην περιοχή της πρώην κοινότητας Σκέχρου του Δήμου Αριανών. Στην επιστολή τονίζεται ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως είναι ο άνεμος, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν διαταράσσονται οι συνθήκες διαβίωσης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες λόγω του παραγόμενου θορύβου. Περιπτώσεις που τοποθετήθηκαν ανεμογεννήτρες στα 250 μέτρα από οικισμούς, όπως είναι ο οικισμός Μοναστήρης στον Ομαροδόπης. Αυτές οι καινούργιες 8 που υπάρχει το αίτημα να τοποθετηθούν, τρεις από αυτές τοποθετούνται σε απόσταση 700 μέτρων από τον οικισμό Κέχρος, που είναι ο πολυπληθέστερος οικισμός και η πρωτεύουσα της πρώην κοινότητας Κέχρου, όπως προείπατε. Ναι. Οι εταιρείες αυτές, οι Ρεκομινέ, δίνουν κάποια δυσαρμιστικά στους κατοίκους και στον οικείο Δήμο. Αυτά όμως είναι ψίχουλα μπροστά στις αφόρητες συνθήκες που προκαλούν όσον αφορά το θόρυβο και κυρίως τις νυχτερινές ώρες, και κάνουν τη διαβίωση των ανθρώπων σχεδόν αδύνατη. Τέτοια φαινόμενα έχουμε δει στη Νότια Εύβοια, όπου εκεί υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα αιωλικά πάρκα. Το δεύτερο τίνει να γίνει στη Θράκη, το γράφουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Και υπάρχει μια εύλογη ανησυχία. Σαφέστατα, σε καμία περίπτωση δεν είμαστε κατά της αιωλικής ενέργειας. Είναι ένα σύστημα δόκιμο για την περιοχή μας και τη χώρα μας, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Θα ήμασταν ανόητοι να λέγαμε ότι είμαστε αντίθετοι σε αυτό το σύστημα. Εκείνο όμως που θέλουμε είναι οι ανεμογεννήτρες αυτές να τοποθετούνται σε απόσταση ασφαλείας από εκεί που υπάρχουν αποθηκευμένοι οικισμοί. Δεν υπάρχει λόγος να διώξουμε τους ελάχιστους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει στην ορεινή Ροδόπη. Αντίστοιχα, στη Βουλγαρία βορειότερα, οι περιοχές αυτές οι ορεινές έχουν αξιοποιηθεί πλήρως τουριστικά και με σημαντικές εγκαταστάσεις κτηνοτροφίας και πρωτογενούς παραγωγής.